Γεια σας, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο. Καλημέρα, καλά μου, χρυσά μου παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι Παρασκευή και έχω μια ανακοίνωση για σας. Σταμάτησα από τη δουλειά που σας έλεγα τόσο καιρό ότι ήμουνα. Έκατσα εκεί σχεδόν 2 μήνες. Έπρεπε να σταματήσω για δικούς μου λόγους. Έχει να κάνει και με ένα θέμα δουλειάς. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι σταμάτησα. Οπότε ξέρετε, αυτή η πληροφορία είναι σημαντική για μένα. Και εκεί αυτή γίνομαι νονά. Οπότε θα σε έχω μαζί μου σε ένα ακόμη vlog κουμπαροσύνης. Και εχθές πέμπτη βράδυ πήγα να κάνω τα νύχια μου, γιατί δεν είχε πτήσει να αντέξω εγώ με το ίδιο νύχι να πάω ένα πράγμα. Και έκανα αυτά τα νυχάκια για να είμαστε έτσι στα ροζουλιά, που είναι και το θέμα της βάπτισης και γενικά το φόρεμά μου είναι στα ροζ και αυτά. Και θα μας δείτε όλους την Κυριακή έτοιμους. Και εννοώ όλους. Και τους κουμπάζους μας και εμένα και τον Λάζαρο. Μέρες πήγαμε και πήραμε κάποια πράγματα για το μαϊλάκο μου. Του πήρα αυτό το κολάρο που φοράνε, το πολύ πολύ λεπτό που είναι για τους ψηλούς και γενικά για τα έντομα. Αυτό. Και του πάει πάρα πολύ. Λες και φοράει τσόκερ, τέλειος. Του πήρα Σιντερέλα που είναι ένα που το κάνεις και καλά για τα κουνούπια, τις κνίπες και όλα αυτά τα έντομα που δεν είναι καλό να τσιμπήσουν το μαϊλάκο μου. Του πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι καινούργιο. Γενικά πήγαμε και κάναμε ψώνια για το παιδί. Και να σας δείξω τι πήραμε. Λοιπόν. Αυτό είναι το Σιτρονέλα, Σιντερέλα, τι είπα εγώ. Σιτρονέλα, το οποίο το ψεκάζει στο σωματάκι τους όταν είναι να βγείτε βολτίτσα, για να μην τους πλησιάσουν διάφορα έτσι μικρά κακά ψιλοζωήθια, όπως αυτά εδώ. Και είναι και για κατούλες και για σκυλάκια. Είχε 8 ευρώ. Του πήραμε και αυτά εδώ για τα δοντάκια του, το οποίο μάλιστα τώρα είναι τρώει, είναι για 7-12 κιλά, γιατί ο Μάριος είναι 7 κιλά. Και του αρέσει, το τρώει αυτή τη στιγμή. Ωραίο είναι. Το ξέσκησες ρε, πάνε θέμα, το έφαγες όλο. Έφαγες, δεν έχει άλλο. Αυτό είναι το καινούργιο μας παιχνιδάκι, το οποίο έχει ένα σκηνή με μια τρυπούλα εδώ στην παλίτσα που το βάζει μέσα και το τραβάει και γενικά το δαγκόνι του αρέσει πάρα πάρα πολύ. Να το μαλλί του παιχνίδι σου, πάρ' το. Στο πήρε η μανούλα για σένα. Και του πήραμε και το ψηλεδάκι αυτό για τα νυχάκια του. Τι είναι αγόρι μου, σε κόψω τα νύχια, ε? Δεν τρελάθηκε πάρα πολύ και η μέρα που του κόψαμε τα νύχια, γιατί συνήθως τα πίσω όλοι μάρονται στο περπάτημα. Τα μπροστά δεν είχαν φτάσει στο Θεό, οπότε τα κόψαμε εμείς μόνοι μας. Δεν του πολύ άρεσε, με δάγκωνε και το ψαλίδι. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Και φοράμε και αυτό εδώ το τσόκερ που είναι υπέροχο και του πάει πάρα πάρα πολύ, γιατί έχει τα χρώματά του. Και είμαστε πολύ όμορφοι και ωραίοι. Οπότε κάναμε και ένα mini haul για ζώα. Καλό, σας αρέσουν κάτι τέτοια? Θέλετε να κάνω διάφορα πράγματα για τα μαϊλάκια? Για τα ζωάκια μας, έτσι. Έχετε κι εσείς, γράψτε από κάτω να έχετε κάποιο κατοικίδιο στο σπίτι. Ό,τι και είναι αυτό, μπορεί να έχετε και ένα μικρό ψαράκι. Ζωάκι είναι κι αυτό. Και φεύγοντας από τη δουλειά, πήρα και κάποια πράγματα από το μαγαζί. Ένα από αυτά που είχα πάρει είναι αυτό εδώ. Πήρα ένα πιστόλι θερμοκολλητικό με σιλικόνη. Πήρα και 2 τέτοια σιλικόνες. Γιατί θέλω να δοκιμάσω διάφορες κατασκευές και γιατί κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστώ να κάνω κάποια πράγματα για τις τσάντες που να χρειάζεται κόλλα και όχι να τα ράβω, γιατί δεν μπορώ να τα ράψω. Και είπα να τα πάρω για να το έχω, να το δοκιμάσω. Τώρα που ήμουν εκεί, το πήρα, γιατί μετά ποιος ξέρει πότε θα ξαναπάω. Και αυτά που λέτε τώρα. Λέω σήμερα να ξαναξεκινήσω να κάνω κανένα TikTok, γιατί έχω καιρό να κάνω. Και τώρα που θα έχω πάρα πολύ χρόνο σε σχέση με πριν, γιατί θα είμαι εδώ αυτές τις ώρες που ήμουν στην εταιρεία, θα κάνω πιο συχνά TikTok, θα ξαναξεκινήσω να τραγουδάω γιατί τα είχα παρατήσει λίγο, θα κάνω και πιο συχνά vlog, haul. Ωραία πράγματα. Καλημέρα! Τι κάνετε, μικρά μου παιδιά? Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα, να είστε κάπου δροσά σε μια ωραία παραλία, να κάνετε τα μπάνια σας, να πίνετε τα κοκτέιλ σας και να περνάτε έτσι τέλεια αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Εγώ σπίτι, έχω κάνει ακόμα μόνο 2 μπάνια όπως έχω πει, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω και αν θα πάμε και διακοπές εν τέλει με το Λάζαρο, έχουμε κλείσει τίποτα και δεν ξέρω και αν θα κλέσουμε. Μπορεί να πάμε κανένα μπάνιο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, ίσα για να πούμε ότι κάναμε διακοπές φέτος. Και που λέτε, το περασμένο, σήμερα είναι Τρίτη και την περασμένη Κυριακή γίναμε νονή, έγινε και η βάπτιση. Απλά δεν κατάφερα να σας βλογκάρω, γιατί απλά ξέχασα να πάρω τη βλογκάμερα μαζί μου, γιατί βιαστικά φύγαμε το σπίτι επειδή αργήσαμε λιγάκι με το μακιγιάζ και με όλα αυτά, οπότε ξέχασα να πάρω όλα αυτά που ήθελα να πάρω. Δεν πειράζει, παρόλα αυτά θα σας πω τα πιο βασικά που πρέπει να ξέρετε τι συνέβη στη βάπτιση. Σίγουρα όσοι μου ακολουθείτε στο Instagram θα το έχετε δει ήδη τη φωτογραφία που ανέβασα, οπότε είδατε πως ήμουν ντυμένη, χτενισμένη, βεμένη και όλα αυτά τα σχετικά. Γινόμαστε νονή και έχω ξεχάσει την βλογκάμερα. Πόσο τραγικιά είμαι. Πόσο!
Το πιο έτσι αστείο που έγινε την ημέρα εκείνη της βάπτισης ήταν ότι εγώ έχω ξαναβαφτίσει άλλη μια φορά όταν ήμουν 10 χρονών. Ωραία. Είχα μάθει το πιστεύω απ' έξω. Όπως ξέρετε, η βάπτιση πέρα από το βάπτισμα έχει και την κατήχηση που λέμε το πιστεύω. Το ξέρω, το πιστεύω αρκετά καλά. Έχω κάνει και τόσα μυστήρια σε φωτογράφους, οπότε πάνω κάτω το έχω μάθει και από εκεί, επειδή το ακούω συνέχεια, αλλά και ξέρω γενικά και όλη την ακολουθία του μυστηρίου απ' έξω σχεδόν, επειδή το ακούω αρκετά συχνά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εγώ πριν γίνει η βάπτιση, εκείνη την εβδομάδα είχα μπει στο ίντερνετ και διάβαζα ξανά το πιστεύω για να το μάθω, να ξέρω πάνω κάτω και πώς λειτουργεί, πώς πάει η λειτουργία. Το διάβαζα, το έκανα πρόβες, είπα και το Λάζο, έλα το μάθεις και εσύ να το λέμε μαζί μου, λέει δεν χρειάζεται, το διαβάσω εγώ εκείνη την μέρα από το βιβλίο. Ωραία, ωραία. Έρχεται εκείνη η στιγμή που λέτε και πάνω στην κατήχηση και στο πιστεύω, ο Λάζαρος είναι απλά ένα παπαγαλάκι πίσω από αυτά που λέω εγώ, να τα λέει λάθος, να με μπερδεύει και σε κάποια φάση με πιάνει σπαστικό γέλιο. Δεν ξέρω γιατί, αλήθεια, θα προσπαθήσω να σας βάλω βιντεάκι να το δείτε. Δεν ξέρω γιατί με έπιασε σπαστικό γέλιο, δεν το έκανα για να γελάσουμε, ούτε κορόιδεψα το τι κατήχηση και όλο το μυστήριο. Απλά εκείνη τη στιγμή μου φάνηκε τόσο αστείο που ο Λάζαρος είπε ότι όχι, θα το διαβάσει και θα το ξέρει. Και τελικά έκανε λάθη και το έλεγε και πίσω από μένα, οπότε με μπέρδευε. Δηλαδή έλεγα εγώ την πρόταση και το έλεγε μετά από μένα, δεν το λέγαμε ταυτόχρονα. Οπότε αυτό με μπέρδεψε πάρα πολύ και μου φάνηκε πολύ αστείο, μάλλον και μου είχε και αυτό ήταν να γελάσω. Ήστον και η αμηχανία που όλοι κοιτάνε εσένα, ξέρω εγώ, στο πιστεύω, ή από το άγχος μου που ξέρεις, δεν ξέρω. Όλο αυτό μαζί μάλλον. Και είχε και άλλο να σας πω υπόθεση. Σε κάποια φάση, αφού λαδώσαμε το μωρό και το βάπτισε ο πάτερ, σε κάποια φάση σου τη δίνουν με τα λαδόπανα και την μυρώνει και της κόβει κάποιες τούφες από το μαλλί. Και εκείνη τη φάση, κανονικά θα έπρεπε κάποιος από πίσω να λέει τα δεύτερα πράγματα που λένε, ας πούμε, ο κόρος, ποιος είναι αυτός που, ο ψάλτης μάλλον, που λέει αυτά που πρέπει να πει. Αλλά επειδή δεν υπήρχε, σε κάθε τελείωμα κάποιος έπρεπε να λέει ένα αμήν. Και σε κάποια φάση, εκεί που μου τη δίνει ο πάτερ, γιατί μόλις την είχε βαφτίσει και μου την έδωσε, ξέρετε, για να τη μυρώσει, λέει ο πάτερ κάτι και μου βγαίνει αυτό με τα εμένα ένα αμήν. Ακριβώς έτσι. Γιατί όμως, γιατί υπάρχει μία νεοκόρο σε κάποια εκκλησία που το κάνει ακριβώς έτσι, μου έχει μείνει εμένα υποσύνητο στον εγκέφαλό μου και μου βγήκε να το πω έτσι. Ρεζίλη, σε όλη την εκκλησία εκεί που έχει απόλυτη ησυχία, ακούγεται αυτό το αμήν. Δεν ξέρω γιατί το έκανα, αλήθεια, δεν ήθελα να κοροϊδέψω την όλη φάση, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μου βγήκε αυθόρμητα να το κάνω αυτό. Έγινα ρεζίλη, να βλέπω τα εφού μου και τη συνειφάδα μου να με κοιτάνε και να μου κάνουν «Τι κάνεις», λέω, δεν ξέρω. Με πιέσε πάλι γέλιο, λέω, τι έχω πάθει, από το άγχος μου άρχισα να κάνω χαζά πράγματα. Έβγαλα και δύο έρπη από το άγχος μου, γιατί ξέσπασε κάπου το σώμα μου, κρατιόταν να μην βγάλει έρπη πριν τη βάπτιση και πριν το γάμο, εν τέλει έβγαλα δύο, ένα του γάμου και ένα της βάπτισης αφού τελείωσε τα μυστήρια, την επόμενη μέρα ακριβώς. Δευτέρα δηλαδή είχα. Δεν πειράζει, παρ' όλα αυτά όλα πήγαν καλά. Περάσαμε πολύ ωραία, χορέψαμε, φάγαμε, ήπιαμε, όλα πήγαν τέλεια. Παρ' όλα αυτά έβρεξε στην εκκλησία και μας τα χάλασε λίγο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει, περάσαμε μετά τέλεια. Και ήταν τέλειος ο καιρός μετά. Αυτά που λέτε περί βάπτισης, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα να σας πάρω μαζί μου γιατί το ξέχασα. Όχι, δεν μπόρεσα, ξέχασα, εγώ φταίω. Ήθελα να σας δείξω, αλλά θα σας βάλω να δείτε έτσι κάποιες εικόνες. Όσοι είστε στο Instagram θα τα έχετε δει ήδη, οπότε αν δεν είσαι, έλα για να τα βλέπεις και πρώτη πριν ανέβει το vlog. Γιατί στο vlog τώρα με το καλοκαίρι τα ανεβάζω με μεγάλη καθυστέρηση, είμαι σχεδόν 2 εβδομάδες πιο μπροστά. Τέλος πάντων, αυτά περί βάπτισης και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέξετε να γίνει μνονίτσα μικρής Ανδριάνας, να μας ζήσει, να είναι γερή, καλότυχη και καλοφώτιστη. Και ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαστε. Αυτά. Επίσης αυτό είναι και το δώρο που μου πήραν οι κουμπάροι, το βραχιολάκι, το rose gold πανδώρα με το σύμβολο με τις καρδούλες, πάρα πολύ ωραίο. Τουλάχιστον το δώρο πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το σετ που κάναμε στη βάπτιση, εννοείται πως το διάλεξε η μαμά, η κουμπάρα μου, αλλά μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι της άρεσε και αυτήν έτσι πως έγινε το τελικό αποτέλεσμα. Το σταυρό το διάλεξα εγώ και της έκανα και ένα μικρό βιολάκι ταυτότητα που γράφει το όνομά της. Δεν ξέρω γιατί δείχνει το χέρι μου που είναι άδειο. Τέλος πάντων. Και έτσι ήταν πολύ ωραία βάπτιση, πέσαμε πολύ όμορφα και ναι, αυτά. Εν τω μεταξύ σας χρωστάω πάρα πολλά haul. Έχω haul από ίσιο που έχουν έρθει πολύ ωραία καινούργια παπούτσια. Έχω haul από το Shinsai που παρήγγειλα προϊόντα για το σπίτι, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να σας τα δείξω. Έχω κάνει ένα μισό haul στο TikTok. Όσοι θέλετε πάντα να το δείτε. Το υπόλοιπο μισό το δείτε στο YouTube. Τι άλλο έχω να κάνω σε haul? Έχω να κάνω και κάτι ακόμα, αλλά δεν θυμάμαι τι. Επίσης, έχουμε πει άπειρες φορές με την αδερφή μου να κάνουμε ένα βίντεο part 2 για την πλαστική, να μιλήσει και η ίδια για την εμπειρία της και να σας πει και αυτή κάποια πράγματα και αν έχετε κάποιες απορίες έξτρα να σας τις απαντήσει και η ίδια, γιατί εγώ στα έχω πει άπειρες φορές, να σας τα πει και η ίδια, γιατί καλό είναι να έχουμε και μια δεύτερη γνώμη. Αλλά έχω και κάτι ακόμα να κάνω, αλλά δεν θυμάμαι τι. Επίσης, με τον έρπη τώρα.
δύσκολο να πίνεις νερό από το μπουκάλι, γιατί έχει πρεστεί και έχει γίνει λες και έχω βάλει υαλουρονικό στα χείλη το πάνω μέρος. Και μόλις γύρισα να αποβάλλεται με το μαλλιάκι και είναι ψόφιος, απλά με το που του βγάζεις το αυτό που φοράει τέλος πάντων, απλά έρχεται κάτω τη τηλεόραση και δροσίζει το σωματάκι του, ο γλυκούλης μου. Ψυχούλα. Ψυχούλα. Και μη σου μαλλό μου. Σήμερα κάτι μου έκανε το πρωί, κάτι περίεργα, πήγε να κάνει εμετό και πνιγόταν από τον εμετό του. Κάτι. Σαν να είχε κάτι στο λαιμό του. Πόσοι γάτες καμιά φορά πνίγονται από το τριχωμά τους που γλύφονται πάρα πολύ και πνίγονται και βγάζουν ολόκληρο τούφο με τρίχες. Δεν το έχουν αυτό, γιατί δεν γλύφουν το τριχωμά τους και πνίγονται από τις τρίχες τους. Δεν ξέρω τι έπαθε το ψυχουλίνι μου. Και έβγαλε λίγες τροφές, δεν έκανε ακριβώς τον έμετο που κάνει πάντα. Και μετά σαν να τον έπνιγε κάτι εδώ, αλλά τι δεν ξέρω. Και αυτά που λέτε είναι τα νέα μας, γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός που έχω να κάνω μοντάζ και δεν ξέρω τι έχω τραβήξει όλο αυτόν τον καιρό. Που ταυτόχρονα τραβούσα εγώ, αλλά δεν ξέρω τι έχω τραβήξει, τα έχω ξεχάσει, έχει περάσει καιρός. Οπότε λέω να πάω να κάνω μοντάζ στο βίντεο για να δούμε τι φάση και πού βρισκόμαστε. Γι' αυτό λόγο λέω να σας κλείσω κάπου εδώ, οπότε αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε σχόλιο και έλατε Instagram και TikTok να τα λέμε και από εκεί. Πολλά πολλά φιλιά, να περνάς πάρα τέλεια. Bye!